Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr. Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα θέλουμε να σας αποδείξουμε ότι μπορεί να ακούσατε πως πέσαμε στην 108η θέση της Παγκόσμιας Κατάταξης για την Ελευθερία του Τύπου, αλλά δεν καταλάβατε τι πραγματικά ακούσατε. Γι' αυτό παρουσιάζουμε 5 τραγούδια από τις χώρες που βρίσκονται στις αμέσως καλύτερες θέσεις από την Ελλάδα. Το Μπουρούντι, την Ουκρανία, την Καμπόν, το Τσάντ και την Αλβανία. Ακούμε hip-hop αντικαθεστωτικούς ύμνους για πραξικοπήματα στην Αφρική, αλλά και rock συγκροτήματα που τα έβαλαν με ολιγάρχες στην Ευρώπη. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Με αφορμή μια θεατρική παράσταση για την Κούβα του Κυριάκου Βέρη, θυμόμαστε παλιές ιστορίες για τον Κουβανό επαναστάτη που έφυγε πριν από 6 χρόνια και το τι άφησε πίσω του. Πρώτα όμως, όπως σας είπαμε, έχουμε κάτι διαφορές να λύσουμε στο Μπουρούντι. On bare feet, Whitney Houston's crack pipe. The greatest love of all. Watch me rise to watch me fall. Contemplating rent is laid in ounces that I can't afford. Show my papers at heaven's gates. They ask me for my visa. Lived a life without no hate. So tell me what you need to question your authority. Genocide and poverty. Treaties don't negate the fact you deal in stolen property. I'm a hacker, I'm a hacker in your hard drive. $100,000 Tesla ripping through your hard drive. Oh Jesus, pull the cord, seek up what you standing for. Buckle up, let's knuckle up and tell Muhammad bring a sword. I'm a candle. Ο Σαούλ Ουίλιαμς, ένας από τους πλέον πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσιάζει το ποίημά του «Μπουρούντι». Τραγουδάει για εργοστάσια στην Κίνα που χρειάζονται κολτάνιο, το οποίο εξάγεται στο Κονγκό και το οποίο μεταφέρεται λαθρέα μέσω του Μπουρούντι. Οι ιδανικές συνθήκες δηλαδή που οδηγούν σε πραξικοπήματα και δυναμητίζουν κάθε προσπάθεια εκδημοκρατισμού στην Αφρική. Τα εξηγούσε ο ίδιος, μιλώντας το 2016 στο Democracy Now! I started working on this song way before what has recently happened in Burundi since their president. Ξεκίνησα να δουλεύω αυτό το τραγούδι πολύ πριν τα πρόσφατα γεγονότα στο Μπουρούντι. Ο πρόεδρός τους, ο Νκουρουνζίζα, έχει αλλάξει το σύνταγμα και σήμερα βρίσκεται στην τρίτη θητεία του, την οποία κάποιοι αποκαλούν παράνομη. Και βέβαια καταπνίγει τη φωνή των δημοσιογράφων και των διαδηλωτών. Τους τελευταίους 6 μήνες έχουν φύγει από τη χώρα πάνω από 200.000 πρόσφυγες. Έχουν υπάρξει εκατοντάδες δολοφονίες ανθρώπων που υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στην κυβέρνηση. Οι πολιτικές συνθήκες στο Μπουρούντι ίσως να έχουν βελτιωθεί ελαφρώς τα τελευταία χρόνια, όταν στην εξουσία βρέθηκε ο διάδοχος του Νκουρουνζίζα. Αλλά μη φανταστείτε τρομακτικές διαφορές. Για όσα συμβαίνουν σήμερα στο Μπουρούντι σχετικά με την ελευθερία του τύπου, αφήσαμε τον Δημήτρη Σαθόπουλο να σας διαβάσει ένα μικρό απόσπασμα από την πρόσφατη έκθεση των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα.
Το κόμμα που κυβερνά από το 2005 θεωρεί ότι αποτελεί την ενσάρκωση του κράτους και δεν ανέχεται διαφωνία. Τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται τόσο στενά που σε κάποιες επαρχίες οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν άδεια ή να συνοδεύονται από δημοσιογράφο των κρατικών μέσων για να καλύψουν συγκεκριμένα θέματα. Οι δημοσιογράφοι του Μπουρούντι ζουν με το φόβο των απειλών, των επιθέσεων ή των σύλληψεων. Η βία μπορεί να προέρθει από τις αρχές ή από τους οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος. Παραστατωτικές οργανώσεις καταφέρνουν σε ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς για να παρενοχλήσουν και να φημώσουν δημοσιογράφους. Το 2021, ο πρόεδρος επιτέθηκε λεκτικά εναντίον δύο δημοσιογράφων από τον Μπουρούντι που ζουν στο εξωτερικό, κατηγορώντας τους ότι καταστρέφουν τη χώρα. Επίσης, οι υπεύθυνοι της βίας κατά δημοσιογράφων απολαμβάνουν πλήρη ατιμωρησία. Εάν κάπου εδώ αναρωτιέστε γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το επίπεδο της ελευθερίας του τύπου στον Μπουρούντι, η απάντηση είναι γιατί είναι καλύτερο από αυτό της Ελλάδας. Στην ετήσια έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, εμείς είμαστε στη θέση 108 και αυτοί στη θέση 107. Και αν αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί σε ατυχία ή σε κάποιο σφάλμα, πού να δείτε ποιος βρίσκεται στη θέση 106. Βοηθός μας στην κατάταξη, το συγκρότημα Dimna Sumis. Το συγκρότημα που ακούτε ήταν οι Ουκρανοί Dimna Sumis, οι οποίοι κάπου το 2012 τα βρόντιξαν, γιατί δεν μπορούσαν, όπως έλεγαν, να αντέξουν το κλίμα αστυνόμευσης και απολυταρχισμού στην Ουκρανία. Και έκτοτε μεσολάβησε ένα πραξικόπημα και μια ρωσική εισβολή. Και αν αυτά τα έλεγαν τα μέλη ενός συγκροτήματος, μπορείτε να φανταστείτε τι θα έλεγαν οι δημοσιογράφοι της χώρας. Και επειδή ούτε οι δημοσιογράφοι μπορούσαν να τα πούν, τα εξήγησε στην τελευταία της έκθεση η οργάνωση Reporter Χωρίς Σύνορα. Το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στην Ουκρανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των ολιγαρχών που έχουν υπό την ιδιοκτησία τους σχεδόν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια εθνικής ευέλειας και ασκούν επιρροή στη συντακτική τους πολιτική. Τα μέσα είναι σήμερα επίσης υπό τη συνεχή απειλή των ρωσικών δυνάμεων. Σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο, τα ουκρανικά μέσα φημώνονται και συχνά τα αντικαθιστά η προπαγάνδα του Κρεμλίνου. Ο πόλεμος πληροφοριών με τη Ρωσία υτο τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης Ουκρανίας πριν από τη ρωσική εισβολή. Τα μέσα που θεωρούνταν φιλορωσικά απαγορεύονταν με εκτελεστική εντολή του Προέδρου και η πρόσβαση στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν περιορισμένη. Οι δημοσιογράφοι δέχονται απειλές από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στα τέλη Φεβρουαρίου. Συχνά στοχοποιούνται σκεμμένα από στρατιωτικά πυρά και ο ρυθμός των νεκρών ή τραυματισμένων δημοσιογράφων ανεβαίνει σταθερά.
Αν καταλάβατε, η έκθεση της οργάνωσης Reporter Χωρίς Σύνορα πρόλαβε να συμπεριλάβει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ουσιαστικά δηλαδή, μια χώρα σε πόλεμο, στην οποία το Κίεβο φημώνει τους δημοσιογράφους και η Μόσχα τους σκοτώνει, έχει υψηλότερο επίπεδο ελευθεροτυπίας σε σχέση με την Ελλάδα. Και αν δεν θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί επαρκή λόγο για να μεταναστεύσετε, περιμένετε να ακούσετε πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα στην Γκαμπόν. Je ne voudrais pas que les gens s'apitoient sur mon sort. Le jour où l'on décidera de ma mise à mort. Je suis un martyr pour la cause des vivants. Militant, combattant, au service du Tout-Puissant. La pute de l'État veut nous la faire à l'envers. Pour répondre à son attaque, le recours c'est la guerre. Ce n'est ni un paillon, encore moins une muselière. Ni ma langue ni mes organes finiront dans ta glacière. Je suis l'opinion, le relais des opprimés. Le révolutionnaire que ta prison ne peut coffrer. Quand précarité, pauvreté s'installe. Les politiques se régalent, car ma vie leur est égale. Je ne suis ni pour Bongo, Barbosso ni pour Amo. Iboto, Isambo, Mubamba, politique au rigolo. J'ai pas de langue de bois, je te l'ai dit. Je ne vote pas, je donne pas ma voix à des gens qui me représentent pas. Mourir debout, que de vivre à genoux. Partir comme Sam Bendor, Martin ou Labou, ma lutte sociale. Parler pour les populations, abandonner à leur sort, comme à la paix des cochons. Je suis une conscience à la tolérance, héros, un héros. Gabri mort qui n'écrit pas le couteau. Je montrerai mon doigt quand le mort ou quand le coup. La langue dans ma bouche dira, allez vous faire foutre. Je suis une conscience à la tolérance, héros, un héros. Gabri mort qui n'écrit pas le couteau. Je montrerai mon doigt quand le mort ou quand le coup. La langue dans ma bouche dira, allez vous faire foutre. L'heure est à l'éveil des consciences. Plus de rappel, plus de slim sous les fesses. Plus le temps de faire la fête. Je suis comme H-Mifa, hardcore et conscient. Impertinent, au courant de leur détournement. Dans un, certains sont bien et d'autres meurent de faim. La minorité mange, la majorité ne mange rien. Mes yeux voient la misère, ma bouche crache la colère. Témoin du calvaire de ceux qui meurent face contre terre. Aucun procureur, aucun fusil ne me fera taire. Aucun PDG ne me prendra par derrière. Question d'honneur. Ο κύριος που σας ιστορεί είναι ο ράπερ από την Γκαμπόν, Κέρτις Ι. Είναι ίσως ο πρώτος καλλιτέχνης της χώρας που τόλμησε να γράψει ένα τραγούδι στο οποίο επιτίθεται ανοιχτά στην κυβέρνηση του Προέδρου Αλί Μπονγκό Οντίμπα. Και μπορεί να το κάνει γιατί δεν ζει πλέον στην Γκαμπόν. Ουσιαστικά πρόκειται για αυτό που θα λέγαμε rap battle, γιατί οι υπόλοιποι ράπερ που έμειναν στη χώρα τραγουδούν για λογαριασμό του Προέδρου. Κυρίες και κύριοι, μετρήστε ως το 5 για να υποδεχθούμε στη σκηνή τον Αλί Μπονγκό Οντίμπα. Maintenant, ce mec, vous allez compter jusqu'à 5. Fais du bruit! Pa-pa-pa-pa-pa! Humba! C'est mon rappeur! Vous n'avez encore rien vu. Tout le monde. 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 Je n'ai jamais rappé mes frères. Ensemble. Je n'ai jamais rappé mes sœurs. Ensemble. Ça va être très difficile pour moi. Ensemble. Mais pour vous, je suis prêt à tout. Ο κύριος που ακούτε να ραπάρει είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Γκαμπόν σε μια προεκλογική συναυλία. Ο Αλί Μπονγκό Οντίμπα χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια τη ραπ μουσική σαν εργαλείο στις πολιτικές του καμπάνιες. Όπως μας έχει διδάξει βέβαια και η Γαλλία του Μακρόν, το να προσποιείσαι ότι πιάνει τον παλμό της νεολαίας δεν σε κάνει προοδευτικό. Και για άλλη μια φορά, τα πρώτα θύματα αυτού του αυταρχικού καθεστώτος ήταν οι δημοσιογράφοι. Τα εξηγεί και πάλι η έκθεση των Reporter Χωρίς Σύνορα.
Η επιρροή της κυβέρνησης είναι αισθητή σε όλα τα επίπεδα και οδηγεί στην αυτολογοκρισία. Η ραδιοτηλεόραση κυριαρχείται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι σύμμαχοι του Προέδρου έχουν δημιουργήσει πολλά διαδικτυακά μέσα και τα χρησιμοποιούν για να επιτίθονται σε όσους δεν συμμορφώνονται με την κυβερνητική γραμμή. Η αστυνομία συνεχίζει να καλεί δημοσιογράφους για ανάκριση υπό τον ποινικό κώδικα. Οι δημοσιογράφοι της Γκαμπόνου εξακολουθούν να υπόκεινται σε απόπειρες εκφοβισμού, ειδικά μέσω κλητεύσεων από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι είναι αποκλεισμένοι από επίσημες εκδηλώσεις και δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές. Η Γκαμπόν, εάν έχετε χάσει το μέτρημα, βρίσκεται στη θέση 105 της Παγκόσμιας Κατάταξης Ελευθερίας του Τύπου. Είναι δηλαδή 3 θέσεις καλύτερα από την Ελλάδα. Γεγονός που μας φέρνει στον επόμενο διαγωνιζόμενο, το Τσάντ. Tamati jimatet mato mato loega til at kami ko solo bamam tendega yesai ayo sa tol wa tol jijo bamam tendega yesan jai ahora ulo ba Αφροτρόνικς, η κατά κόσμο Καλέμπριμ τον Παγιέ, κατάγεται από το Τσάντ και εδώ μας διηγείται μια μικρή ιστορία έρωτα και εξέγερσης. Τραγουδά για μια κοπέλα η οποία αποφασίζει να διακινδυνεύσει τα πάντα συμμετέχοντας σε μια αντικυβερνητική διαδήλωση. Το Τσάντ είναι σήμερα η 7η φτωχότερη χώρα του κόσμου. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά, ακόμη και αν δεν συμμετέχεις σε διαδηλώσεις. Θα μπορούσες, παραδείγματος χάρη, να σκοτωθείς σε κάποια σύγκρουση κυβερνητικών δυνάμεων και ανταρτών ή να σε φάνε τα μέλη της Boko Haram. Θα μπορούσες επίσης να βρίσκεσαι ανάμεσα στα 27 εκατομμύρια ανθρώπων που κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή από υποσιτισμό. Και όπως μπορείτε να φανταστείτε, το Τσάντ δεν είναι η καλύτερη χώρα για να είσαι δημοσιογράφος. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν τη δική του συντακτική γραμμή, αλλά ερευνητική δημοσιογραφία που ασκεί κριτική σε κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους στενούς τους συνεργάτες δεν είναι ανεκτή. Οποιοδήποτε μέσο δημοσιεύει ένα τέτοιο είδος ρεπορτάζ κινδυνεύει με αναστολή λειτουργίας και δημοσιογράφος με αυθαίρετη σύλληψη, ενώ οι ξένοι δημοσιογράφοι μπορεί να απελαθούν. Η παρουσία ένοπλων ομάδων στο Τσάντ, όπως η Boko Haram και το Ισλαμικό Κράτος, αποτελεί κίνδυνο για τους δημοσιογράφους. Από το 2018 έως το 2019 έχει απαγορευτεί ολοκληρωτικά η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που κατατάσσει το Τσάντ ως έναν από τους χειρότερους διαδικτυακούς λογοκριτές της Αφρικής τα τελευταία χρόνια. Ακόμη όμως και σε αυτή την πρώην απικία της Γαλλίας και νυν μεταπικία πετρελαϊκών εταιριών όπως η ExxonMobil, το επίπεδο της ελευθερίας του τύπου είναι υψηλότερο από αυτό της Ελλάδας στα χρόνια της δυναστείας Μητσοτάκη. Γεγονός που μας φέρνει στην 5η και τελευταία χώρα της σημερινής μας κατάταξης. Στη θέση 103, η Αλβανία. My love is like a powder keg. My love is like a powder keg in the corner of an empty warehouse,
somewhere just outside of town, about to burn down. My love is like a Cuban plane. My love is like a Cuban plane flying from Havana up the Florida coast to the Glades, Soviet made. Το συγκεκριμένο τραγούδι ίσως να το είχατε ακούσει στην τηλεοπτική σειρά Weeds και κουβαλά πάνω του πηχτό σουρεαλισμό. Το συγκρότημα ονομάζεται The Mountain Goats, οι κατσίκες του βουνού, και το τραγούδι έχει τον τίτλο International Small Arms Traffic Blues, τα blues του διεθνούς εμπορίου ελαφρών όπλων. Εμείς πάλι το επιλέξαμε για εκείνο το στίχο που λέει «Ο έρωτάς μου είναι σαν τα ελληνοαλβανικά σύνορα, τα οποία διασχίζουν καθημερινά φορτηγά με όπλα». Παλαιότερα το να μας συγκρίνουν στο εξωτερικό με την Αλβανία προκαλούσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των Ελληναράδων. Αυτός ο κίνδυνος όμως σταδιακά εκλείπει, καθώς η Αλβανία έχει γίνει καλύτερη από την Ελλάδα σε αρκετούς τομείς. Παραδείγματος χάρη, στην κατάταξη της ελευθερίας του τύπου. Είναι 5 θέσεις ψηλότερα από εμάς. Παρόλα αυτά, θα θέλαμε να ακούσετε πώς περιγράφει την κατάσταση στην Αλβανία η οργάνωση Reporter χωρίς σύνορα και να σκεφτείτε αν σας θυμίζει κάτι. Τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης με τη μεγαλύτερη περιοχή στην Αλβανία ελέγχονται από μια χούφτα εταιριών που διαπλέκονται με πολιτικούς. Παράλληλα, έχουν παράλληλες δραστηριότητες όπως οι κατασκευές. Το πολιτικό κατεστημένο απειλεί την εξαρτησία των συντακτών μέσω θεσμών ελέγχου των μέσων ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση αντιμετωπίζουν τακτικές πολιτικές επιθέσεις με σκοπό την απαξίωσή τους και δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες. Η σωματική ασφάλεια των δημοσιογράφων δεν απειλείται μόνο από το οργανωμένο έγκλημα. Η ετοιμορρησία για εγκλήματα εναντίον δημοσιογράφων σε συνδυασμό με τις πολιτικές προσπάθειες απαξίωσής τους δημιουργούν ένα κλίμα βίας που μπορεί να ενθαρρύνει νέες επιθέσεις εναντίον επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης. Αυτές ήταν λοιπόν μόνο 5 από τις 107 χώρες του πλανήτη που απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα ελευθερίας του τύπου σε σχέση με την Ελλάδα. Πιο απλά, βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση από χώρες όπου μένονται πολεμικές συγκρούσεις, έχουν πρακτικά δικτατορία ή ελέγχονται σε σημαντικό βαθμό από μαφίες και ολιγάρχες. Εσείς πάλι μένετε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αφού πρώτα σας πούμε ότι από σήμερα μπορείτε, αν θέλετε, να δείτε το ντοκιμαντέρ μας «Τελευταίο ταξίδι» και στο ίντερνετ. Συνεχίζονται όμως και οι προβολές στην Αθήνα, την Πάτρα, τα Ιωάννινα και το Λος Άντζελες. Περισσότερα θα βρείτε στη σελίδα του ντοκιμαντέρ lastvoyagefilm.com και φυσικά στο info.pavlawar.gr. Θα σας τα πούμε όμως και εμείς αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. We'll be right back.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr. Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα πηγαίνουμε θέατρο για να παρακολουθήσουμε μια παράσταση σε κείμενο του Κυριάκου Βέρη που ανεβαίνει από τις 9 Μαΐου στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη στα Εξάρχεια. Και με αυτήν επιστρέφουμε σε παλαιότερες ιστορίες για την Κούβα. Ο τίτλος της παράστασης «Σκληρές φωτογραφίες». Και το περιεχόμενο, μια πολύ προσωπική διαδρομή από τις κούρσες του υποδρόμου της Ευρώπης μέχρι την Αβάνα των τελευταίων ημερών του Φιντελ Κάστρο. Ο Κυριάκος Βέρης που έγραψε το κείμενο γνωρίζει όσο ελάχιστοι Έλληνες στην Κούβα, γιατί έχει ζήσει για χρόνια εκεί. Και ήταν ο ξεναγός μας στην μεγάλη αποστολή που είχε πραγματοποιήσει το InfoWord στην Κούβα πριν από μερικά χρόνια. Εμείς δεν βρεθήκαμε στο νησί την ημέρα του θανάτου του Φιντελ Κάστρο, όπως συμβαίνει στην παράσταση «Σκληρές φωτογραφίες», αλλά την τελευταία εβδομάδα που η Κούβα είχε ως πρόεδρο έναν άνθρωπο με το επίθετο Κάστρο. Και αυτές ήταν οι εικόνες και οι ήχοι που είχαμε συλλέξει τότε. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν σας φταίει περισσότερο η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού ή η εκτέλεσή του από το συγκρότημα, η απάντηση είναι και τα δύο. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε με τα λιγοστά μέσα ηχογράφησης που είχαμε εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα. Και το συγκρότημα όμως, ό,τι μπορούσε έκανε. Βράδυ Παρασκευής στη Λαμαρκεσίνα, ένα καφενείο στην κεντρική πλατεία της Σάντα Κλάρα στην Κούβα. Κάτω από μια τεράστια σημαία με τον Τσε Γκεβάρα, το συγκρότημα συναγωνίζεται του Social Vista Social Club μόνο στην ηλικία. Παρ' όλα αυτά, η ατμόσφαιρα είναι μοναδική. Ανάμεσα στους θεατές συναντάς εργάτες από βιοτεχνίες πουρων, φοιτητές, συνταξιούχους και φυσικά πάρα πολλούς τουρίστες. Για να καταλάβεις όμως τη σημερινή Κούβα, πρέπει να αφουγκραστείς και τα μπάσα που κατακλείζουν το χώρο ανάμεσα στα τραγούδια του συγκροτήματος. Και αυτά τα μπάσα έρχονται από μία άλλη συναυλία στην απέναντι γωνία της πλατείας. Η εικόνα θυμίζει μεσημεριανάδικο στα χρόνια του πασοκικού εξυγχρονισμού. Σε μια μεγάλη σκηνή, δύο τραγουδιστές παρουσιάζουν κάποιο τελευταίο χιτάκι της κουβανικής pop, ενώ ανάμεσά τους περπατούν καλλίγραμμα μοντέλα, φορώντας τα ρούχα κάποιου τοπικού οίκου μόδας. Και ο παρουσιαστής της σεμνής αυτής τελετής δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τη Ρούλα Κορομιλά. Η Σάντα Κλάρα αποτελεί εδώ και δεκαετίες το σημείο συνάντησης δύο διαφορετικών πολιτισμών της Κούβας. Εδώ έδωσε μία από τις ιστορικές μάχες της ζωής του ο Τσε Γκεβάρα και μπορείς ακόμη να δεις τα σημάδια της στους τοίχους του ξενοδοχείου Σάντα Κλάρα Λίμπρε. Εδώ όμως πραγματοποιούνται και οι γνωστότερες παραστάσεις των drag queens της Κούβας. Και αν κάποιος φιλελεύθερος φίλος σας επιμένει ότι στην Κούβα διώκονται οι ομοφιλόφιλοι, να του εξηγήσετε ότι οι απόψεις του μυρίζουν αυθαλήνη από τα βιβλία του θεωρητικού της Χούντας Γεώργιου Γεωργαλά. Γιατί η Κούβα είναι η
πρώτη χώρα που μπορούμε να σκεφτούμε όπου το δημόσιο σύστημα υγείας προσφέρει δωρεάν επεμβάσεις αλλαγής φύλου. Εμάς πάλι η Σάντα Κλάρα μας θυμίζει τον νέο πρόεδρο της Κούβας, τον Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, για τον οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μετά από αυτό. Εξαιρετική Buena Vista Social Club, για τους οποίους βέβαια κάποιοι Κουβανοί λένε ότι δεν τους είχαν ξανακούσει στη ζωή τους πριν τους κάνει ταινία ο Wim Wenders. Και πιθανότατα λένε την αλήθεια, γιατί οι Buena Vista Social Club δημιουργήθηκαν την λεγόμενη ειδική περίοδο, στα χρόνια αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν η πείνα θέριζε τον πληθυσμό του νησιού και ο κόσμος αφιέρωνε όλη τη δύναμή του στο να εξασφαλίσει το επόμενο πιάτο της ημέρας. Εκείνα τα χρόνια όμως θα κάνει την εμφάνισή του στα πολιτικά πράγματα της χώρας και ο σημερινός πρόεδρος της Κούβας. Στα χρόνια της ειδικής περίοδου, ο Κανέλ ήταν πρώτος γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην επαρχία της Βίλα Κλάρα. Ή πιο απλά, ήταν κυβερνήτης της Βίλα Κλάρα. Οι πολιτικοί του φίλοι θυμούνται πως όταν δεν υπήρχαν επαρκή καύσιμα στο νησί, ο Κανέλ καβαλούσε το ποδήλατό του για να πάει στο γραφείο του, στη Σάντα Κλάρα. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι πάλι υποστηρίζουν ότι λίγα μέτρα πίσω από το ποδήλατό του τον ακολουθούσε το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο. Γεγονός που ίσως τον κάνει ελαφρώς λαϊκιστή. Ο Κανέλ έχει μείνει στο μυαλό αρκετών κατοίκων της Σάντα Κλάρα ως ο νεαρός με τα μακριά μαλλιά που άκουγε ροκ μουσική. Εμείς πάλι είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι κατά διαστήματα θα περνούσε με το ποδήλατό του και από το ξενοδοχείο Σάντα Κλάρα Λίμπρε.
και όπως κάναμε και εμείς, θα τρύπωνε στο θέατρο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτηρίου για να παρακολουθήσει τις πρόβες κλασικής μουσικής από την φιλαρμονική της πόλης. Ο μαέστρος δεν φαίνεται να ενοχλείται από την παρουσία μας, αν και ενοχλείται ελαφρώς από τα φάλτσα της ορχήστρας του. Και εμείς απολαμβάνουμε ένα μεσημέρι στην πόλη που συνδυάζει τους ήχους των Buena Vista με τη σύγχρονη κουβανική pop, αλλά και τις μελωδίες του Brahms. Εδώ βοηθάμε την ορχήστρα με ορισμένα αποσπάσματα από μια άλλη συναυλία κάπου στην Ευρώπη. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου μεταφέρουμε ιστορίες και ήχους που μαζέψαμε από την Κούβα σε μια αποστολή του Infowar μία εβδομάδα πριν ο Ραούλ Κάστρο παραδώσει τη σκυτάλη της εξουσίας στον διάδοχό του. Έχουμε μείνει στο σημείο όπου ο Μιγκέλ Ντίας Κανέλ κέρδισε την αγάπη των κατοίκων της Σάντα Κλάρα και για να το πετύχει αναγκάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να αμφισβητήσει το πολιτικό αλλά κυρίως το πολιτισμικό status quo της Κούβας. Και αν υπάρχει κάτι που όλοι θυμούνται στη Σάντα Κλάρα, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν από τους πρώτους πολιτικούς που έδωσαν τη μάχη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Κούβα. Τα θυμόταν πρόσφατα ο Ραμόν Σιλβέιρο, διευθυντής του πολιτιστικού κέντρου της πόλης. Μίλησε στο The Real News Network την ημέρα που ο νέος πρόεδρος αναλάμβανε τα καθήκοντά του. Porque bueno, apoyarme una hora es casi ya como una obligación, ¿no? Pero apoyarlo en aquella época de... Ήταν ένας πραγματικός οραματιστής γιατί υποστήριζε το Ελμεχούνχε, ένα ΛΟΑΤΚΙ στέκι στη Σάντα Κλάρα. Είναι σχεδόν υποχρέωση να υποστηρίζει αυτά τα δικαιώματα, αλλά αυτός τα υποστήριζε από τότε. Είχε πολλές καινοτόμες ιδέες, όπως το να δώσει ένα χώρο στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που ήταν περιθωριοποιημένη. Ήταν το πρώτο πεδίο στο οποίο έγινε μια τέτοια προσέγγιση από τις αρχές. Αντί να απομονώσει μια τέτοια κοινότητα, την ενσωμάτωσε στην κοινωνική και πολιτιστική μας ζωή. Ο Κανέλ αξίζει σίγουρα συγχαρητήρια για τις προοδευτικές θέσεις του και φαίνεται πως όχι μόνο δεν περιθωριοποιήθηκε, αλλά ανταμείφθηκε για αυτές. Στην Κούβα όμως γνωρίζουν ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη ότι τα ατομικά δικαιώματα απαιτούν συλλογικές λύσεις και κυρίως δεν μπορούν να παραμένουν ασύνδετα με την οικονομία. Η Κούβα όμως βρίσκεται σήμερα σε ένα οικονομικό σταυροδρόμι. Ο Ραούλ Κάστρο πραγματοποίησε ορισμένα βήματα για το άνοιγμα στην οικονομία της αγοράς. Μικρά μαγαζιά και εστιατόρια ξεφύτρωσαν στα ιστορικά στενά της Αβάνας και άλλων πόλεων. Και το ερώτημα είναι, τι πραγματικά σκοπεύει να κάνει ο διάδοχός του? Ερώτημα που απασχόλησε και την Ελίζαμπεθ Ντόρ, καθηγήτρια Λατινοαμερικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Southampton. I think the big issue in Cuba right now has been, is... Νομίζω το μεγάλο ζήτημα στην Κούβα τώρα είναι η μάχη που γίνεται μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι, με απλά λόγια, μια μάχη μεταξύ των Φιντελίστας που υποστηρίζουν την κοινωνική ισότητα και των Ραουλίστας. Ο ίδιος ο Ραούλ αποδοκίμασε την κοινωνική ισότητα ως ρομαντική ιδέα που δεν είναι λειτουργική για το μέλλον της Κούβας. Και ο Ραούλ Κάστρο έφερε κάποιες σημαντικές οικονομικές αλλαγές στην κατεύθυνση της αγοράς, επιτρέποντας σε μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες να δουλέψουν. Το
Το άνοιγμα που πραγματοποίησε ο Ραούλ Κάστρο προς την οικονομία της αγοράς έγινε με φιδό και χωρίς να απειληθούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Επανάστασης, όπως το πρωτοποριακό σύστημα υγείας και εκπαίδευσης, η δωρεάν στέγαση και πολλά άλλα. Από την πρώτη στιγμή όμως που ο καπιταλισμός έσκασε μύτη στο νησί, εμφανίστηκαν και οι πρώτες κοινωνικές ανισότητες. Αρκεί να περπατήσεις για λίγα λεπτά ανάμεσα στα μαγαζιά στο ιστορικό κέντρο της Σαββάνας για να καταλάβεις πως άρχισαν να δημιουργούνται πολίτες με διαφορετικά βαλάντια και συνεπώς πολίτες με διαφορετικές ταχύτητες. Όσοι έχουν πρόσβαση στα δολάρια που εισέρχονται στη χώρα από τη βιομηχανία του τουρισμού βλέπουν τα εισοδήματά τους να γιγαντώνονται. Οι υπόλοιποι πρέπει να συνεχίσουν να επιβιώνουν με τα 25 ή τα 30 δολάρια που είναι ο βασικός μισθός στην Κούβα. Η φτώχεια βέβαια έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτή που συναντά κανείς σε μια παραγκούπολη της Ινδίας ή σε κάποιο γκέτο μιας αμερικανικής μεγαλούπολης. Όταν η στέγαση, η μόρφωση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι πράγματι δημόσια αγαθά και ως εκ τούτου προσφέρονται δωρεάν, δημιουργούνται νέου είδους πολίτες με μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό τους και για την επόμενη μέρα στη ζωή τους. Το ερώτημα και το πρόβλημα είναι τι γίνεται όταν ορισμένοι πολίτες αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο ίσοι από τους ίσους. Ή, για να θέσουμε με διαφορετικούς όρους, το ερώτημα φιντελίστας ή ραουλίστας, το ζήτημα είναι εάν η Κούβα θα ακολουθήσει το δρόμο του Ντενγκ Σιαοπίνγκ στην Κίνα ή θα μείνει περισσότερο πιστή στα ιδανικά της Επανάστασης. Εάν δηλαδή θα ανοίξει στην οικονομία της αγοράς διατηρώντας το μονοκομματικό σύστημα ή όχι. Το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή είναι ότι όσοι προέβλεπαν άμεσα ανατροπή της κυβέρνησης μετά το θάνατο του Φιντελ Κάστρο, αναγκάστηκαν αρχικά να μεταθέσουν τις προβλέψεις τους για την αποχώρηση του Ραούλ Κάστρο. Και η δική μας πρόβλεψη είναι ότι θα πρέπει να περιμένουν πολύ περισσότερο. Αυτές ήταν ιστορίες άσχετες με την επικαιρότητα που θυμηθήκαμε με αφορμή μια θεατρική παράσταση. Τις σκληρές φωτογραφίες του Κυριακού Βέρη που ανεβαίνει από τη Δευτέρα 9 Μαΐου στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη στην Αθήνα. Εμείς απλώς διαβάσαμε το σενάριο και ενθουσιαστήκαμε. Πριν σας αφήσουμε όμως, να σας θυμίσουμε ότι από σήμερα και μέχρι το τέλος Μαΐου μπορείτε να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ μας «Τελευταίο ταξίδι» με τον Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδου και στο ίντερνετ. Θα το βρείτε στη διεύθυνση lastvoyagefilm.com και στο info.pavlawar.gr. Επειδή όμως είναι πάντα καλύτερα σε έναν κινηματογράφο, έχετε μερικές ακόμη ευκαιρίες. Στην Πάτρα, στις 9 Μαΐου στο Πάνθεον, στην Αθήνα, στις 11 Μαΐου στο Τριανών, στα Ιωάννινα, 21, 22 και 23 Μαΐου στο Θέατρο Ακτίνα. Και αν σας φέρνει ο δρόμος σας, και στο Λος Άντζελες, στις 14 Μαΐου, επίσημη συμμετοχή στο 16ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Πληροφορίες, όπως είπαμε, για όλα αυτά στο lastvoyagefilm.com και στο info.pavlawar.gr. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη σε μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Te lo puedo negar, se me...
en el mar servía una arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro.